antigua catástrofe de memoria, ya con amor, ya con enzimas, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Που ενώ θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως κόρη οφθαλμού, εγκαταλείπονταν όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Η ιστορία είναι λίγο πολύ γνωστή στην τοπική κοινωνία. Θυμίζω τον Εθνικό Ναυταθλητικό Κέντρο Χαλίων πρωτολειτουργήσε το 1964 και στη σημερινή μορφή υφίσταται από το 1991, δηλαδή εδώ και 31 ολόκληρα χρόνια. Από όταν ολοκληρώθηκε με τις τρεις πισίνες, το κτίριο και το λεμποστάσιο, δεν έχει γίνει καμία απολύτως εργασία ή έργο σοβαρό αναβάθμισής του, με εξαίρεση μερικά ίσως έργα συντήρησης, τα οποία έγινε την περίοδο που στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος ήταν ο Γιάννης Βουρυδάκης. Με το πέρασμα των δεκαετιών, δύο πράγματα έμειναν ίδια ακριβώς. Πρώτον, οι φωνές που διαμαρτύρονταν για έργα, καθώς η γειτονιά με τη θάλασσα και η έλλειψη συντήρησης είχαν ως αποτέλεσμα τον εκφυλισμό των εγκαταστάσεων και την εκτεταμένη φθορά τους.